Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστροφή στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τηλεφωνικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Νίκο τον Πλακιά, τον πατέρα των δύο αδικοχαμένων δίδυμων κοριτσιών, αλλά και θείο της ανιψιάς τους, της ξαδέρφης τους, στην τραγωδία των Τεμπών πριν από 1,5 περίπου χρόνο, το Μάρτι, Φλεβάρι μάλλον 28 προς Μάρτι, ξημερώματα του 2023. Βρισκόμαστε λοιπόν ακριβώς 1,5 χρόνο από το τραγικό αυτό δυστύχημα και ακόμα δεν γνωρίζουμε αν θα έχουμε σύντομα τη δίκη, πού βρισκόμαστε. Είναι βέβαια ένας ογκώδης φάκελος. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό σε σχετικό ερώτημα που έγινε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης να λέει ότι η επικοινωνία που έχει με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, είναι ότι θα ξεκινήσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους, έτσι ώστε να μην μας βρει δεύτερη χρονιά η θλιβερή επέτειος χωρίς να έχει ξεκινήσει δίκη. Ο ίδιος βέβαια τα παρακολουθεί στενά, όπως και όλοι οι συγγενείς των θυμάτων, έχουν δραστηριοποιηθεί και χάρη στις δικές τους ενέργειες έχουν γίνει και φοβερές αποκαλύψεις όλο αυτό το διάστημα. Καλό μεσημέρι, κύριε Πλακιά. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Στον Νικό, παρακαλώ. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Τι, πού βρισκόμαστε τώρα? Είμαστε σχεδόν μέσα Σεπτέμβρη, έτσι, του 24. Καταρχήν θα ήθελα να σου πω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να βγω ζωντανά. Κάτι έτυχε και έχω απομακρυνθεί από το χώρο. Αλλά εδώ κοντά είμαστε, Γιάννη μου, θα έχουμε όλο το επόμενο διάστημα το χρόνο να μιλάμε, να ενημερώνουμε, μια και πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την ημέρα της δίκης. Σας ακούω, πείτε μου τώρα. Τι σας λένε οι συνήγοροι, υπάρχει το ενδεχόμενο μέχρι Νοέμβρη-Δεκέμβρη να έχει ξεκινήσει η δίκη? Δεν ευελπιστούμε. Πιστεύουμε ότι η δίκη θα αρχίσει αρχές από το νέο έτος. Η δικιά μου η πρόβλεψη είναι αυτήν η γέννη. Μάλιστα. Αυτό γιατί είναι πολύ ογκώδης ο φάκελος. Γίνονται και συμπληρωματικές καταθέσεις. Έχουμε και νέα στοιχεία, έτσι δεν είναι? Είναι ότι μετά την εντολή της κυρίας Αντελίνης προς την εισαγγελία Λαρίσης και στον ανακριτή να κάνουν δεκτά τα όποια αιτήματα δικά μας και όλων των συγγενών, υπάρχουν αιτήματα συνεχώς. Τώρα σιγά σιγά φτάνουμε προς στο τέλος. Είναι πάρα πολύ λίγα τα σημεία τα οποία δεν έχουμε ρίξει φως. Οπότε ευελπιστούμε μαζί με τις ανακρίσεις που θα τελειώσουν γύρω στις μέσα Οκτωβρίου. Λέμε για 7 Οκτωβρίου που θα περάσει την ανακριτική πόρτα η κυρία Τσαπαρίγου, που είναι μια σημαντική ανακριτική διαδικασία για μας και όλες τις οικογένειες. Και 10 Οκτωβρίου νομίζω περνάει την πόρτα του ανακριτή, αλλά 5-6 υψηλόβαθμα στελέχη της Εργοσέ. Mm-hmm. Δεν έχει καλέσει άλλο. Τώρα βλέπω τις τελευταίες μέρες μπαίνει στο φως και περιβόητη αυτή η σύμβαση, έτσι δεν είναι? Μα εκεί έπρεπε να εστιάσουμε από την αρχή, Γιάννη. Η 7-47, 7-17, δεν θυμάμαι. 7-17. 7-17 θα μας δείξει τον δρόμο για να δικάσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε. Μα η 7-17 είναι η αιτία που χάσαμε τα παιδιά μας. Ναι. Η οποία σύμβαση συνεχώς ανανεωνόταν εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια, από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Για 11 χρόνια. Ναι, ναι. Για 11 χρόνια. Αν υλοποιούταν έστω το 50% αυτής της συμβάσεως, δεν θα μιλούσαμε τώρα οι δυο μας. Ναι, σωστά. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Εκεί είναι υπεύθυνοι. Παθογένειες του σιδηροδρόμου. Όλοι γνωρίζαν εκτός από εμάς. Δεν θα ήμασταν εμείς, θα ήσασταν εσείς. Ήταν θέμα χρόνου να γίνει. Σωστά. Ένα μήνα πριν, ένα μετά, 6 μήνες, 5, ήταν θέμα χρόνου. Και από ό,τι κατάλαβα, τώρα 1,5 χρόνο μετά, δεν έχουν αλλάξει δραματικά οι συνθήκες ασφάλειας στους σιδηροδρόμους? Όχι μόνο δεν έχουν αλλάξει, Γιάννη μου, είναι σε πιο δραματική κατάσταση. Αχα. Είναι δραματική, δεν λειτουργεί. Καταρχήν, εμείς είμαστε Καλαμπάκα. Εσείς είστε σε Θεσσαλία, βλέπετε. Δεν υπάρχει τρένο. Καλά, δεν υπάρχει τρένο. Καλαμπάκα, Βόλος, αυτό το Θεσσαλικός δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τρένο. Ναι, δηλαδή, ναι. Φέρνουν ακόμα και επειδή η περιοχή μας είναι μια τουριστική περιοχή, φέρνουν τον τουρισμό από Αθήνα μέχρι το Λιανοκλάδι και από εκεί τους κατεβάζουν με λεωφορεία. Ναι, ναι. Δηλαδή, θέλουν με το ζόρι να μας παρουσιάσουν ότι θα κάνουν ένα σιδηρόδρομο σύγχρονο, ευρωπαϊκό. Ναι, κάτι ακούω, θα πάει και μέχρι Γουμενίτσα στο λιμάνι. Πού είναι όλα αυτά? Θα πάει Γουμενίτσα και από Γουμενίτσα θα περάσει και απέναντι Ιταλία. Άσε ρε Γιάννη τώρα. Τι λένε, σιδηροδρομικό έψιλον 65, σιδηροδρομική Εγνατία, όλο ακούμε. Εδώ σχέδια. Δεν είχαν 90.000 να βάλουν μια κονσόλα και δύο σηματοδοτήσεις για να μην θελινήσουμε εμείς 57 συγγενείς μας και εσείς μου λέτε τώρα θα φτιάξουν σιδηρόδρομο μέχρι την Γουμενίτσα. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Άκουσα τον Πρωθυπουργό, φαντάζομαι τον ακούσατε και εσείς με προσοχή στο κομμάτι αυτό που σας αφορά.
να λέει ότι σύντομα θα αποκαλυφθεί από τη δικαιοσύνη ότι όλα αυτά που ακούγονται περί συγκαλύψεως κλπ, μπαζωμάτων κλπ, ότι δεν ευσταθούν. Βέβαια, ο ίδιος περισσότερο αναφερόταν στα πολιτικά κόμματα και όχι, φαντάζομαι, στους συγγενείς. Εσείς τι λέτε? Εμείς από την αρχή, από την πλευρά μας, σαν οικογένειες, συγκάλυψη εννοούμε τη συγκάλυψη για το πολιτικό κόστος των επερχόμενων εκλογών το 2023. Mm-hmm. Θυμόσαστε, το έγκλημα έγινε τέλη Φεβρουαρίου, θα είχαμε εκλογές το Μάιο. Mm-hmm. Μετά τη σύγκρουση, οι εκλογές πήγαν Ιούνιο, νομίζω. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε είχαμε τις εκλογές, τις βουλευτικές του 2023. Όλα γίνανε, συγκαλυφθήκανε για το πολιτικό κόστος. Απλώς η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας φοβήθηκε μην έχει ένα καινούριο μάτι. Έγινε μια λάθος εκτίμηση σε όλα τα επίπεδα. Μα Γιάννη μου, το έχουν πει και δημοσίως κορυφαίοι υπουργοί της κυβερνήσεως μέχρι και πρωθυπουργός, ότι αν γνωρίζανε ότι η κυβέρνηση θα έπαιρνε 41% στις επερχόμενες εκλογές, η διαχείριση στο θέμα των τεμπών θα ήταν πάρα πολύ διαφορετική. Τι δεν υπήρχε συγκάλυψη? Δεν υπάρχει συγκάλυψη προς τον κύριο Καραμαλή? Δεν υπάρχει συγκάλυψη προς τον κύριο Τριαντόπουλο? Γιατί δεν παρετούνται της βουλευτικής ασυλίας και να έρθουν στα δικαστήρια? Τόσα έγγραφα έχουμε παρουσιάσει. Κατανοητό. Ειδικά για το θέμα του κυρίου Καραμαλή, θυμάμαι σε μια παλιότερη κουβέντα μας. Είχατε έτσι με πικρία πει ότι ενώ είχε πει ότι θέλει να σας συναντήσει, τους συγγενείς κλπ, ότι σε ραντεβού που δώσατε δεν ήρθε τελικά, έτσι δεν είναι? Μα ο κύριος Καραμαλής προσπαθεί να κάνει την εικόνα του. Τον βλέπετε σιγά σιγά βγαίνει πως βγαίνουν τα ποντίκια από τους υπονόμους. Τον είδαμε και στην ΤΕΦ, τον είδαμε σιγά σιγά κυκλοφορεί. Πάει σιγά σιγά να κάνει πάλι το πολιτικό του καμπάκ, ας πούμε. Ναι. Έτσι, μπράβο ακριβώς. Δεν θα το κάνει. Δεν θα τον αφήσουμε εμείς να το κάνουμε. Ο κύριος Καραμαλής, τον κύριο Τριαντόπουλο και άλλοι 4-5 υπουργοί υπάρχουν στη δικογραφία. Η δικογραφία θα μετέβει στη Βουλή. Θα υπάρχουν μέσα, θα είναι κατηγορούμενοι. Από εκεί και πέρα θα γίνει προανακριτική. Θα δούμε πάλι ένα έργο, ένα θέατρο των σκιών που λέγω όπως ήταν εξεταστική, γιατί με 158 ψήφους της κυβερνήσεως είναι πάρα πολύ αδύνατο να περάσει και να αποδοθούν ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, Γιάννη. Τώρα με το χέρι στην καρδιά, πέρα από τον ευσεβή πόδο και την ελπίδα όλων των συγγενών ότι θα αποδοθούν και ευθύνες και σε πολιτικά πρόσωπα, μέχρι τώρα ρεαλιστικά έχετε δει ότι προς τα κινείται η δικαιοσύνη? Γιατί πάντα υπάρχει αυτός ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και όλα αυτά. Είπαμε τι γίνεται, Γιάννη. Κλείνοντας η δικογραφία θα συμπεριλαμβάνει μέσα γύρω στα 7 με 8 πολιτικά πρόσωπα. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Αλλά τι γίνεται? Δεν μπορούμε να δικάσουμε τα πολιτικά πρόσωπα. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Τα πολιτικά πρόσωπα θα δικαστούν από τη Βουλή. Εκεί θα αποφασίσουν αν υπάρχουν ευθύνες ή εκεί θα κλείσουν το φάκελο και θα πούνε ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη, όπως έγινε την εξεταστική. Το πιο πιθανό, λέμε, με 158 ψήφους αυτή τη στιγμή της κυβερνήσεως, είναι πάρα πολύ δύσκολο να δικάσουμε εμείς τον Τριαντόπουλο και τον Καραμαλή. Καταλαβαίνετε, λένε. Είναι σαν να είμαι εγώ, εσύ και άλλος ένας, και εμείς οι δύο για να ψηφίζουμε συνέχεια ναι και ο άλλος όχι. Είναι δυνατόν κανένα φορά να κερδίσει? Κατανοητό. Πρέπει να σκύψουν όλο το κεφάλι, όλα τα πολιτικά κόμματα, πάνω από το θέμα των τυμπών. Να βάλουν το χέρι στην καρδιά. Να ψηφίσουν. Να γίνει μια κλειστή ψηφοφορία, να μην γίνει ονομαστική ψηφοφορία, γιατί όταν θα υπάρξει ονομαστική ψηφοφορία, καταλαβαίνετε ότι. Μετά μπαίνει θέμα κομματική τη πειθαρχία, έχετε δίκιο. Ακριβώς. Αν δώσει κομματική γραμμή, κανένας δεν θα παρέμβει τη κομματική γραμμή. Ας κάνουν κλειστή ψηφοφορία και να ευελπιστούμε ότι υπάρχουν και 20 ευαίσθητοι. Και ευσυνείδητοι, τέλος πάντων. Ευσυνείδητοι, ας πούμε. Ευσυνείδητοι, ναι. Με παντελόνια. Βουλευτές που. Ναι. Ένα τελευταίο. Βλέπω μια επιμονή και νομίζω προς τη σωστή κατεύθυνση της εισαγγελίας εδώ εφετών στη Λάρισα να κρατάει πολύ ψηλά πολύ ψηλό το τίμημα των εγγυήσεων για πρόσωπα κλειδιά στην ιεραρχία και τις εργοσέτερων, τέλος πάντων όλοι αυτοί που εμπλέκονται. Έτσι δεν είναι? Ναι, είναι ένα. Είχαν περάσει και από την Ευρωπαία Εισαγγελία την κυρία Παπαντρέου, η οποία είχε επιβάλει αυτές τις ποινές. Σταδιακά έχουν περάσει μέχρι τώρα 8 άτομα από τα 23. Τα τρία πρώτα αφαιθήκαν ελεύθερα, χωρίς περιοριστικούς όρους, μόνο η παρουσία στο αστυνομικό τμήμα του πρώτου πεθυμερού κάθε μήνα. Εκεί νομίζαμε ότι πλέον αρχίζουν και μας κοροϊδεύουν. Αλλά βλέποντας τώρα τη δεύτερη, τους 5 που περάσανε τώρα δεύτερη την πόρτα της εισαγγελίας, ότι οι ποινές μειώθηκαν κατά πάρα πολύ λίγο και έχουν δύο. Ή θα πάνε φυλακή ή θα πληρώσουν τις εγγυήσεις. Σωστά. Εδώ κινηθήκαν προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευελπιστούμε και για τους άλλους 15 να
ισχύσει το ίδιο. Είμαστε εδώ, παρακολουθούμε. Δεν μπορούμε να δώσουμε ονόματα, γνωρίζουμε τα ονόματα, είναι ονόματα 38, είναι ονόματα τα οποία είναι συνδεμένα με πολιτικά πρόσωπα, ξαδέρφια, κουμπάρι, ανήψια, τα ξέρετε, τα κλασικά στο ελληνικό κράτος που γίνεται. Ναι, βέβαια, έτσι γίνεται. Άμα βγω τώρα και πω τα ονόματα και τη συγγένεια του καθενός με πιο πολιτικό πρόσωπο, από όλους τους χώρους, δεν είναι μόνο τις κυβερνήσεις, είναι από όλους τους χώρους. Από όλους τους χώρους. Θα σας σηκωθεί τρίχα κάγκελο. Τώρα το τελευταίο ερώτημα είναι σε ανθρώπινο επίπεδο. Πώς δίνεται παρηγοριά ένα στον άλλον? Ξέρω ότι οι συγγενείς των θυμάτων πλέον έχετε γίνει μια γροθιά, έτσι, έχοντας αυτή την τραυματική εμπειρία της απώλειας. Ο κόσμος που σας στηρίζει είναι μια ελπίδα? Γιάννη, να μην λέμε ψέματα. Οι οικογένειες μιλούν όλες μεταξύ μας. Μιλάμε σε καθημερινή βάση. Λέμε τα θέματα τα οικογενειακά μας. Πάντα η συζήτηση κλείνει όμως με το θέμα και το νομικό των τριμπών. Βέβαια, οι απόψεις σε ορισμένα νομικά θέματα, σε θέματα πραγματογνωμοσύνης, διαφέρουν από οικογένειες-οικογένειες και είναι λογικό όταν εμπλέκονται 55 οικογένειες. Αλλά ο στόχος είναι κοινός να μπορέσουμε να πάμε σε μια δίκη πλήρης, να δικάσουμε όσο περισσότερο επέτειος μπορούμε. Η δικαίωση για μας, Γιάννη μου, δεν υπάρχει. Και ούτε θα υπάρχει. Τι δικαίωση να βρω όταν ένας πατέρας που έχασα δύο παιδιά και την ένδειψιά μου? Δικαίωση για μένα, το λέω από την αρχή, είναι να πάω σπίτι, να δω τα παιδιά μου και να συνεχίσω αυτή τη ζωή που είχα. Τι δικαίωση να βρω? Πιο πολύ ο κόσμος που μας βλέπει, που μας αγκαλιάζει, εσείς που μας παρακολουθείτε, θα πάρετε την πιο μεγαλύτερη ηθική ικανοποίηση αν δείτε επιτέλους να καταφέρουμε κάτι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και μην μου πείτε δεν είναι έτσι. Το βλέπω στον κόσμο. Περνάμε έξω και λένε, Νίκο, συνέχισε, κάνε ράνε. Όσο μπορείς. Στάσου όρθιος. Δεν είναι καθόλου εύκολο και για μας να συνεχίσουμε αυτό. Πίστεψε. Προφανώς, δεν το συζητάω. Είναι ψυχοφθόρο. Χάσαμε τα παιδιά μας, δεν χάσαμε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Και τα χάσαμε τόσο άδικα. Και εγώ πέρυσι, μετά από το έγκλημα, όταν σηκώθηκα και πήγα να δω τι έγινε και καθόμουν, νόμιζα ότι, ξέρεις, στην Ελλάδα ζούμε, ήταν ένα σύπτη λίγο παραπάνω, ξέχασε να γυρίσει το κλειδί, όχι μωρέ, σηκώνω όμως, Γιάννη, και έψαχνα ψάχνοντας. Είδα πράγματα. Πάμε καθίσουμε και μια μέρα και τα πούμε, θα δεις ότι όχι μόνο τα χάσα άδικα τα παιδιά μου. Ήταν εντελώς τζάμπα, δηλαδή γίνανε 18 λάθη απανωτά. Και όλοι γνωρίζανε εκτός από εμάς. Τα 500 μέτρα είναι ο σταθμός από το σπίτι μου. Πάω και παίρνω τουρίστες, ξένους για τις επιχειρήσεις μου. Ξέρεις, ναι, ασχολείται με τον τουρισμό. Ναι. Δύο φορές τη μέρα ήμουν εκεί στα τρένα. Γιατί να μην καταλάβω το χάλι του σιδηροδρόμου? Γιατί το συνάδελφο το δικό σας δημοσιογραφικό, γιατί να μην πει ένα μήνα πριν ότι πάλι δύο τρένα στην ίδια γραμμή θα είχαμε σύγκρουση και ήταν τελευταία στιγμή επειδή ήταν στην ευθεία? Γιατί μας τα τρένα ήταν στη στροφή και βγαίνοντας από το τούνελ, αν έχεις πάει. Ναι, βέβαια, πώς δεν έχω πάει τόσες φορές. Για ένα λεπτό, Γιάννη, δεν θα μιλούσαμε πάλι. Αν σου πω τι έγινε από τους νέους σπόρους, τι έγινε από τη Λάρισα, πώς έγινε από το πάλι Πάρσαλο, θα κάνεις να πιάσεις μικρόφωνο μια εβδομάδα. Δεν θα μπορείς να συνειδητοποιήσεις. Ρωτάει ένας φίλος τηλεθεατής που το παρακολουθεί και εδώ στενά, αυτό να κλείσουμε. Τελικά έχουμε μια εξήγηση μέχρι στιγμής, τουλάχιστον εσείς που το ψάξατε και με κατονόμονες. Τα θύματα ήταν μόνο από τη σύγκρουση ή και από την έκρηξη? Και έπρεπε να γίνει η έκρηξη? Υπήρχε παράνομο φορτίο στην ευρωπαϊκή? Έχετε καταλήξει κάπου? Κοίταξε, ότι υπήρξε έκρηξη δεν αμφισβητεί κανένας, η έκρηξη. Καλά, το είδαμε όλοι και στις κάμερες, σωστά, ναι. Έτσι, δεν αμφισβητεί κανένας την έκρηξη. Το σημείο εκεί που δεν μπορεί κανένας να υποδείξει τη σιγουριά είναι από πού προήλθε η έκρηξη. Οι απόψεις διαστάνται. Εάν εμένα μου αποδείξει ένας τον παράγοντα αρχή της εκρήξεως, φυσικά και θα το δεχτώ. Αλλά θέλω... Έχετε καταλήξει σε ένα συμπέρασμα ότι τα μισά παιδιά μπορεί να σκοτώθηκαν από την έκρηξη και όχι από τη σύγκρουση? Έχουμε σίγουρα καταλήξει ότι τουλάχιστον 5 από τους 57 από τα θύματα καταλήξαν από τη φωτιά. Για αυτούς τους 5 είμαστε σίγουροι 100%. Δεν μπορώ να σας πω αριθμό 30, 20, 25. Εγώ θα σας πω σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές που έχουμε δει από όλες τις οικογένειες που μιλάμε ένα μεταξύ μας. Και είναι και ένα σημείο πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μας ακούνε και οι υπόλοιπες οικογένειες. Να ξέρεις ότι το παιδί σου για κάποιο χρονικό διάστημα υπέφερε και ότι μπορεί να το είχε ζωντανό αν δεν υπήρχε φωτιά. Είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο.
το γνωρίζουμε 100% για 4-5 θύματα, ότι αν δεν είχαμε τη φωτιά και την έκρηξη, αυτή τη στιγμή θα ήταν ζωντανά. Μάλιστα. Τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι. Περιμένουμε. Τίποτα, Γιάννη. Μαθαίνετε κι εσείς σιγά σιγά. Θα μαθαίνετε όπως βλέπετε κι εσείς και να ρωτάνε και ό,τι άλλο θέλουν μπορούμε να τους απαντήσουμε, να λύσουμε. Γιατί και πέρυσι τα λέγαμε. Γιάννη. Έχουμε τουλάχιστον κανένα καλό νέο από το Παλικάρι και από το Βόλο, από τον Ιάσονα. Του Γεράσιμου. Του Γεράσιμου, ναι. Δεν έχουμε καλά νέα. Δεν έχουμε καλά νέα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Να πάνε όλα καλά, Γιάννη, γιατί και αυτή είναι η οικογένεια εκεί, η δικιά σας, τραβάει το δικό της στο Γολγοθά. Έχουν 18 μήνες στα νοσοκομεία, βρίσκονται στην Αμερική. Οικογένειες, αυτό να τα βλέπουν, αυτοί που δημιουργήσαν αυτό το έγκλημα, να βλέπουν τι αφήσαν πίσω τους, τι συντρίμια αφήσαν, τι οικογένειες αφήσανε. Ακριβώς. Και ο καθένας σας αναλάβει τις ευθύνες του. Μάλιστα, τι να πω. Νίκο, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα και καλό κουράγιο. Γιάννη, και εδώ είμαστε. Στη διάθεσή σου, όποτε θέλεις εσύ, θα τα παρακολουθάμε. Ναι. Θα είμαστε εδώ κοντά και όσο πλησιάζουν οι δίκες, θα μιλάμε πιο κοντά. Γιατί βεβαίως. Μια και τα συστημικά κανάλια, Γιάννη μου, ξέρεις κι εσύ, μας έχουν κάνει στην άκρη. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, έτσι, δυστυχώς. Έτσι είναι. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα, Νίκο. Αυτά λέω.